Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους επιστρατεύουν οι τράπεζες στη μάχη κατά των στρατηγικών κακοπληρωτών και το Facebook είναι ένα από αυτά. Όπως αποκαλύπτουν τραπεζικές πηγές στο insider.gr, στον έλεγχο που πραγματοποιούν τα αρμόδια τμήματα πιστωτικού ελέγχου κάθε τράπεζας, κάνουν αναζητήσεις και στα social media όπως Facebook και Instagram. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις ρύθμιση πολλές φορές με κούρεμα σε έναν οφειλέτη και να ανακαλύπτεις μετά ότι έχει πάει διακοπές με σκάφος, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Φυσικά εννοείται ότι οι τράπεζες έχουν πρόσβαση μόνο σε στοιχεία που είναι διαθέσιμα στα κοινωνικά δίκτυα και δεν χρησιμοποιούν άλλου είδους μέσα που παραβιάζουν το απόρριτο των δεδομένων. Με στόχο να παρουσιάσει τις προοπτικές ελληνικής οικονομίας, τη βελτιωμένη εικόνα του δημόσιου χρέους και να διαβεβαιώσει για τη μεσοπρόθεσμη πορεία της Ελλάδας, ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήτης Τσακαλώτος θα έχει αύριο Πέμπτη επαφές με επενδυτές στο Λονδίνο στο πλαίσιο του 13ου Roadshow του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αύριο Πέμπτη συνεδριάζει και το Euro Working Group, όπου μεταξύ άλλων θα γίνει μια πρώτη αποτίμηση των διαβουλεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς για το θέμα της αναστολής των περικοπών των συντάξεων, ενώ την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη και η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον Νίκο Μούντις. Σε διευκρινήσεις σχετικά με την άφιξη στην Ελλάδα και την παρουσίαση στην 83η Δεύτηση Υπερταχίας Ασημένιο Βέλος, προχώρησε η Τρένοσε μετά τις αμφιβολίες που εκφράστηκαν για το αν η συγκεκριμένη υπερταχία λειτουργήσει κανονικά στη χώρα μας. Στο επίσημο πρώτο δρομολόγιο παρουσίασής του στις 9 Σεπτεμβρίου στη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Κατερίνη, το Ασημένιο Βέλος έπιασε ως μέγιστη ταχύτητα τα 213 χιλιόμετρα την ώρα, εντυπωσιάζοντας όσους βρίσκονταν πάνω σε αυτό. Όπως φαίνεται όμως, η αμαξοστοιχεία που θα κάνει το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη δεν θα είναι το ίδιο Ασημένιο Βέλος, αλλά ένα πιο παλιό μοντέλο. Η Τρένοσε στην ανακοίνωσή της πάντως διαβεβαιώνει άπαντες ότι το τροχαίο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των έργων υποδομής θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των δρομολογίων. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 689,40 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,40%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.